Αιματηρή συμπλοκή συμμοριών με ανταλλαγή πυροβολισμών είχαμε μέρα μεσημέρι στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας από τους εμπλεκόμενους αλλά και ένας περαστικός. Ακολούθησε άγρια καταδίωξη στον Κηφισό, στη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί, οι οποίοι αναζητούσαν τους δράστες, έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος. Μάχη με όπλα, πυροβολισμούς και τραυματίες στη μέση του δρόμου, στην καρδιά της Αθήνας. Ο Άλφα εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τον πόλεμο ανάμεσα στις σκληρές συμμορίες. Η Αγίου Μελετίου μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Άκουσα τους πυροβολισμούς και βγήκα και είδα. Και είδα έναν αιμόφυτο. Ώρα 2 το μεσημέρι. Μέλη αντίπαλων συμμοριών μάχονται με τα όπλα στα χέρια. Κυνηγούνται ανάμεσα σε διερχόμενα αυτοκίνητα και σε δεκάδες σοκαρισμένους περαστικούς. Κοφήκαμε από κάτω, φίλε μου, πάμε για σφαίρα. Διερχόμενος μοτοσυκλετιστής τραυματίζεται από σφαίρα στο πόδι και κουτσένοντας εγκαταλείπει το δίκυκλο και τρέχει στο πεζοδρόμιο. Επικρατεί χάος. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο μοτοσυκλετιστής χτυπημένος από σφαίρα στο πόδι έχει πέσει στο έδαφος, οι νεαροί γύρω του συνεχίζουν να συμπλέκονται με ανελαίτους ξυλοδαρμούς και κυνηγητό. Κάποιοι από τους δράστες κυνηγούν και ξυλοκοπούν ένα νεαρό. Τον πυροβολούν και αυτόν στο πόδι. Ο νεαρός πέφτει και τον σέρνουν στο οδόστρωμα. Το χτυπούν με σιδερολωστό. Άκουσα κάτι μπουμπάμ και μετά κατέβηκε όλο το δρόμο. Έγινε κάτι φασαρία. Ένας άλλος επιτίθεται με μια καρέκλα και προσπαθεί να γλιτώσει τον τραυματισμένο νεαρό. Η συμπλοκή ανάμεσα στα μέλη των αντίπαλων ομάδων συνεχίζεται με μαδέρια και γροθιές. Πυροβολισμούς εδώ, στην Αγίου Μελετίου. Πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι δράστες επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και φεύγουν με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισού. Ξεσπά άγρια καταδίωξη με πληρώματα της ομάδας Δίας. Εδώ στο ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ και στο ρεύμα ανόδου, ένας διερχόμενος οδηγός στην προσπάθειά του να αλλάξει επιπόλαια λωρίδα εμβόλησε τις δύο μηχανές με αποτέλεσμα οι τέσσερις αστυνομικοί να πέσουν τραυματισμένοι στην άσφαλτο και να μεταφερθούν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, μέλη της άλλης ομάδας στην Αγίου Μελετίου βάζουν τραυματισμένο νεαρό σε ένα αυτοκίνητο. Τους παρακολουθείται να μαζεύουν τα σκισμένα ρούχα τους από το δρόμο. Μπαίνουν στο αυτοκίνητο και φεύγουν. Το πεθάνανε. Τώρα το βάζουν μέσα για το πάνω νοσοκομείο γρήγορα. Οι κάλικες βρίσκονται ακόμα στο σημείο. Ενώ ίχνη αίματος υπάρχουν σε απόσταση δεκάδων μέτρων από αυτό το σημείο, από το μπλε αυτοκίνητο. Οι πέντε άντρες προσήχθησαν από την ασφάλεια και εξετάζει τη συμμετοχή τους στην άγρια συμπλοκή. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε αμέσως με το σημείο που είχαμε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξης Κουβέλης και όπως φαίνεται η σύγκρουση δεν ήταν καθόλου τυχαία, Αλέξη. Οι δύο ομάδες έδωσαν ραντεβού εκεί για να λύσουν τις διαφορές τους. Επέλεξαν ως πεδίο μάχης αυτή εδώ τη γειτονιά, την πολυσύχναστη γειτονιά της Αθήνας που βλέπετε. Δηλαδή κάποιοι ήρθαν με όπλα εδώ, με βέργες, με σιδηρολωστούς, αλλά κυρίως με πιστόλι, για να λύσουν τις διαφορές τους. Εδώ ήταν ο άτυχος μοτοσυκλετιστής. Από ένα θαύμα δεν έχουμε θύματα, δεν έχουμε πολλά θύματα, καθώς βλέπετε, εδώ δεν χωράς να περπατήσεις. Πόσο μάλλον να μετατρέψεις σε πεδίο μάχης αυτό ακριβώς το σημείο της Αθήνας. Ένα σημείο που όποιος το ξέρει εδώ στην Αγίου Μελετίου θα το αποφύγει ακριβώς γιατί έχει πολλή κίνηση. Ήρθαν λοιπόν, δεν έτυχε, δεν διαπληκτίστηκαν, αλλά ήρθαν εδώ οργανωμένοι για μακελιό στη μέση του δρόμου, στη μέση της πιο πολυσύχναστης ίσως γειτονιάς της Αθήνας. Και την πλήρωσε ένας περαστικός και από θαύμα πραγματικά δεν είχαμε θύματα με τους πυροβολισμούς να πέφτουν από κάθε μεριά. Αλέξη, σε ευχαριστώ. Να δούμε τώρα τι πληροφορίες έχει συγκεντρώσει η αστυνομία για τους δράστες. Η Ρόκα Βιοφίλη είναι μαζί μου. Είμαστε μπροστά, όπως φαίνεται, σε μια τσιγκάνικη βεντέτα που κρατάει μάλιστα χρόνια, έτσι. Κρατάει λοιπόν αρκετά χρόνια. Η αστυνομία ξέρει ότι έχει στα χέρια της μέλη δύο διαφορετικών οικογενειών και είναι μάλιστα πολύ γνωστές οικογένειες μεταξύ των Ρωμά και στο Πανελλήνιο είναι γνωστές. Έχουν λοιπόν διαφορές. Καταρχάς, μέλη και της μίας και της άλλης οικογένειας είναι σεσημασμένοι εδώ και χρόνια για κλοπές. Από ό,τι φαίνεται, αυτή ήταν η αιτία. Δηλαδή, μια βεντέτα που ξεκίνησε πριν από χρόνια γιατί είχε χαλάσει η μοιρασιά από τις κλοπές. Και από τότε λοιπόν χώρισαν οι δρόμοι. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και ξεκινά αυτή η συμπλοκή. Και πριν από λίγους μήνες είχαν επιχειρήσει με τον ίδιο πάλι τρόπο να λύσουν τις διαφορές τους. Τότε όμως δεν είχαν πέσει πυροβολισμοί με σιδηρολωστούς και με κοντάρια, η αστυνομία περιγράφει πως έγινε η τελευταία, η πιο πρόσφατη συμπλοκή. Και από ό,τι φαίνεται λοιπόν, κάθε λίγο και λιγάκι συγκεντρώνονται, δίνουν ραντεβού και προσπαθούν να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Τι να πει κανείς, πραγματικά. Η Ρώση, ευχαριστώ πολύ.